Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι, είναι το δεύτερο μέρος της ζωντανής αυτής εκπομπής που είμαστε κοντά σας κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα. Συνομιλούμε και σήμερα με τον κύριο Ατζακλή, ιατρό της Γενικής Ιατρικής, για ένα σημαντικό θέμα, το θέμα της ευτυχίας. Πριν να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Ατζακλή και συνδεθούμε με κάποιους φίλους που θέλουν να βγουν να μας πούν την άποψή τους, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο, Τετάρτη στις 7 η ώρα, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Παπάγου Ελευθερίου Βενιζέλου 1, είσοδος είναι ελεύθερη, θα δώσω μια διάλεξη για το θέμα της ψυχής, για το θέμα της σχέσης του σώματος και της ψυχής, αύριο στις 7 η ώρα. Και επίσης, για όλα αυτά τα θέματα, το θέμα των εκπομπών, έχω γράψει 5 βιβλία, τα οποία είναι φιλοσοφικά και θεολογικά, για την έννοια της ψυχής, για την έννοια του χρόνου, για τη σχέση φύσης και για τη φύση και τη σιωπή στον νεοπλατωνισμό και στον χριστιανισμό, για τη σχέση της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Για όλα αυτά τα θέματα μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και επίσης ο κ. Ατζακλής έχει γράψει και αυτό ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Το τέταρτο είναι. Είναι το τέταρτο. Και επίσης πείτε μας και για τη σειρά των DVD που έχετε δημιουργήσει. Ναι. Είναι μια σειρά DVD με το κατά. Με την Καινή Διαθήκη ολόκληρη. Ναι. Και έχει κάθε DVD από ένα Ευαγγέλιο. Οπότε μπορεί ο καθένας, όποιο Ευαγγέλιο θέλει, και ένα να πάρει, και δύο να πάρει, και δέκα να πάρει. Όλη τη σειρά. Να απευθυνθεί εκεί η ζωγραφική 44 κλπ. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πω για την Πανελλαδική, να μην το ξεχάσω. Ναι, πείτε μας. Στις 27 Μαρτίου, που είναι τη Σταύρο προσκυνήσεως, είναι ακριβώς η μέση της 40ης, έτσι. Αρχίζει από αυτή την Κυριακή και τελειώνει την Κυριακή του Πάσχα. Ναι. Στη μέση ακριβώς έχουμε 27 του Μαρτίου, όπου είναι η μέρα της Σταύρο προσκυνήσεως. Εκείνη την ημέρα στο πεδίο του Άρους θα γίνει πανελλαδική συγκέντρωση. Πανελλαδική, θα έρθουν από όλα τα μέρη της Ελλάδος να διαμαρτυρηθούμε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, την κάρτα του πολίτη δηλαδή. Διότι εμείς πολεμήσαμε την τυραννία και δεν θέλουμε να έχουμε κάρτες οι οποίες να μας κατασκοπεύουν. Να είναι συγχρόνως και φάκελοι, διότι θα έχουμε έναν κωδικό με τον οποίο θα ανοίγουν όλα τα κομπιούτερ που έχουν για μας οτιδήποτε. Οπουδήποτε και οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος. Είτε ΔΕΗ είναι αυτό, είτε πτυχία είναι αυτά, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, οπουδήποτε θα ανοίγουν τα αρχεία με αυτό το πράγμα. Επομένως, είναι ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα το οποίο δεν το θέλουμε. Και σε περίπτωση ηλεκτρονικής κλοπής, θα παίρνουν τα λεφτά των άλλων οι hackers. Που θα σπάνε τον κωδικό της κάρτας. Αυτή διότι σπάει ο κωδικός της κάρτας. Δεν έχουν βρει τρόπο να μην σπάζει ο κωδικός αυτός. Μας πάνε λοιπόν για ένα νέο Auschwitz. Καλά είπε κάποιος ότι αυτή η Μέρκελ λέει είναι το τέταρτο Ράιχ. Έχει τα σχέδια του τέταρτου Ράιχ. Λοιπόν, δεν το έχουν βγάλει από το μυαλό τους αυτό οι Γερμανοί. Και θα έχει το 666, αλλά και να μην το έχει είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αλλά για μας περισσότερο επειδή το λέει και η Αποκάλυψη, έτσι. Και δεν τίθεται το ερώτημα αν θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε την κάρτα του πολίτη, όπως λένε μερικοί. Το θέμα είναι εάν θα γίνει δημοψήφισμα, που θα γίνει γιατί μαζεύονται υπογραφές, όπως στην Αγγλία και στην Ιρλανδία και σε άλλα μέρη που τα αναρνηθήκανε. Το ερώτημα θα είναι αν θέλεις να σε φακελώσουν. Βεβαίως. Όχι αν θες να πάρεις την κάρτα. Βεβαίως. Συνεχίσουμε και έτσι. Να ακούσουμε κάποιες γραμμές. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι, παρακαλώ. Καλό όλοι. Μας ακούτε? Σας ακούω, κύριε μου. Ναι. Ομιλείτε. Ναι. Μιλήστε λίγο γρήγορα, γιατί είμαι πολλές γραμμές και σε παραδέκαμε να τελειώσουμε. Δεν ακούω το όνομά μου. Ο κύριος Κοκιακάκος είμαι. Ναι, ωραία, ωραία. Μιλήστε. Ναι, τον γιατρό μας ήθελα, τον κύριο Ατζακλή. Ωραία, ωραία. Σας ακούω, σας ακούω. Πολύ καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλησπέρα, κύριε Κακά. Και για το ήθος που σας διέπει όλων εκεί στο κανάλι μας. Θα ήθελα να μου πείτε περί φαρμακολογίας. Είμαι 74 χρονών. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές βλάβες στον οργανισμό μας από τα φάρμακα. Ναι. Τα φάρμακα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, είναι φαρμάκια. Κοιτάξτε, αντιβιώσεις. Είχα κρυολόγημα και έχω 2 μήνες τώρα είμαι σε αυτή κατάσταση. Και με έχουν χτυπήσει σε ορισμένα σημεία του οργανισμού. Τι μπορώ να κάνω? Λοιπόν, επειδή τώρα δεν ξέρω τι έχετε πάρει, τι φάρμακα έχετε πάρει και οτιδήποτε, αφήστε το όνομα στο κοντρόλ ή πάρτε μας μόλις τελειώσει η εκπομπή να συζητήσουμε, γιατί είναι προσωπικό το θέμα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, κύριε Κακάκο. Αφήστε το τηλέφωνο σου και ο γιατρός κ. Ατζακλής θα σας πάρει μετά το τηλεσκοπήσεις, βεβαίως να μιλήσετε και ό,τι θέλετε να το ρωτήσετε. Ναι, ό,τι οδηγία μπορούμε να σας δώσουμε, θα σας δώσουμε από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις κλείσετε, αφήνω το τηλέφωνο να δώσετε. Ναι, βεβαίως. Αφήστε το στο τηλεφωνικό κέντρο και θα απαντήσουμε μετά. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε.
Μας ακούτε? Ναι, ναι. Εσείς ομιλείτε, πείτε μας. Ναι, μπορώ να μιλήσω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σχετικώς με το θέμα της απόψινης εκπομπής σας, ναι, για την ευτυχία, νομίζω ότι η παραβολή, η υπέροχη παραβολή που ακούσαμε από τον Χριστό προχθές, είναι κατάλληλα να πει κάποιος ότι ο άσωτος από τη στιγμή που φεύγει από τον πατέρα του έχει μόνιμη συντροφιά τι? Την αμαρτία. Ο νους του δεν σκέφτεται τίποτε άλλο. Αυτό έχει όμως ως αποτέλεσμα να είναι σκοτισμένος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί λογικά. Δεν μπορεί να σκεφτεί ορθά. Πρέπει να κάνει. Να τι? Να επανακτήσει την κυριαρχία του. Έτσι, του. Και το έκανε. Είσαι εαυτόν ελθόν. Τώρα ήταν εκτός αυτό. Να μπορούσαν όλα τα θύματα να κάνουν αυτή τη διαπίστωση. Να συνέλθουν, να έρθουν στα καλά τους. Ο άσωτος όμως δεν έκανε μόνο τη διαπίστωση. Το δεύτερο σοβαρότατο βήμα ήταν σωτήριο. Να επανορθώσει. Σηκώθηκε, ναι, από το βούργο και έκανε τη μεγάλη πορεία προς τον πατέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι. Γεια σας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και σηκώθηκε με αβεβαιότητα. Λέει, θα με δεχτεί άραγε ο πατέρας μου, θα με δεχτεί. Ο Θεός όμως που συμβολίζεται εδώ στον πατέρα στην παραβολή δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι παραδέχονται την αμαρτωλότητά τους και μετανοούν, κύριε Φουντουλάκη. Βεβαίως. Εδώ δέχτηκε το ληστή. Βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς να θυμηθούμε το εξής, ότι ο ένας ληστής σώθηκε, ο άλλος όμως χάθηκε. Θέλει προσοχή το θέμα. Είναι μια μπαλάντζα εκεί πέρα. Εκεί κρεμόμαστε τώρα ανάμεσα σε δύο ληστές εμείς. Ο Χριστός έχει κάνει μια μπαλάντζα εκεί. Είναι στη μέση η δοκός του Χριστού και στα πλάγια η δοκή των άλλων. Και εκεί πέρα κρίνεται τώρα, κρίνεται η ζωή τους και η τελική εκφάνιση των πραγμάτων. Να δούμε αν είναι τίμιο συνθήκη η επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Μας ακούτε? Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε για την πανελλαδική συγκέντρωση. Ναι. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση, να πάμε όλοι. Όχι, πείτε μας. Λέγατε όμως κάτι σκέψη σας πληρώσετε, ναι. Κάτι λέγατε για το γενικότερα για το φακέλωμα κτλ. Για το γενικό φακέλωμα. Βεβαίως, ναι, είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα, κύριε Φουντουλάκη, γιατί έχει όλους τους όρους ενός ηλεκτρονικού φακελώματος. Πρώτον, ναι, δεν ξέρει κανείς τι κουβαλάει μέσα από αυτή την κάρτα. Μόνο τον αριθμό κουβαλάει. Με αυτόν τον αριθμό όμως που δεν τον ξέρει ο ίδιος, ή αν τον ξέρει, δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία αυτού του αριθμού. Δεν έχει το μηχάνημα, δηλαδή, με λίγα λόγια, που να βάλει μέσα και να δει τι γράφουν για αυτόν. Έτσι λοιπόν κάποιοι άλλοι θα ξέρουν για μας πράγματα τα οποία δεν θα ξέρουμε εμείς. Φανταστείτε τώρα τι ασφάλεια θα αισθάνεται ένας πολίτης όταν λέει «Μα τι στο καλό μου γράφουν μέσα σε αυτό το φάκελο το δικό μου. Με έχουν δεξιό, με έχουν αριστερό, με έχουν σαμποτέρ, με έχουν καλό άνθρωπο, με έχουν παλιό άνθρωπο, με έχουν κλέφτη, με έχουν δολοφόνο. Τι με έχουν εκεί μέσα?» Καταλάβατε. Βεβαίως. Θα αυξηθεί κατακόρυφα πρώτα-πρώτα αυτό που λέμε μανία κατά διώξεως. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι με το ζόρι στέκονται για να μην αρρωστήσουν ότι τους παρακολουθούν, τότε αυτό το πράγμα, το συνέστημα θα γίνει εντονότερο. Θα λένε ότι μας παρακολουθούν κάθε στιγμή. Οι δορυφόροι μπορούν να μας σκοτώσουν, να μας ρίξουν λέιζερ. Καταλαβαίνουν το καθένας τι θα μπορεί να σκεφτεί και τι θα μπορεί να υποθέσει και τι τρόμος θα επικρατήσει. Αλλά εγώ προτείνω το εξής. Πρώτον, να μην τη δεχτούμε. Δεύτερον, να ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα κρατήσει πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που θα γίνει το σφράγισμα στο χέρι, σε 5, 6, 7 χρόνια θα έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Θα έχει ολοκληρωθεί δηλαδή όλο το παζ. Ναι. Θα έχει γίνει η συντέλεια του αιώνα, θα έχει έρθει η δευτέρα παρουσία. Να ακούσουμε ακόμα γραμμή. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, ο Κύριος μας να ευλογεί και να μας αγιάζει. Αμήν. Ήθελα να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Χριστός δεν είχε την αυτοσοφία του διανοούμενου και του μορφωμένου. Φαινόταν στον κόσμο αγράμματος και εξασκούσε ένα ταπεινό και φθηνό επάγγελμα του μαραγκού. Έτσι. Τους μαθητές τους δεν τους διάλεξε από επιστήμονες, αλλά βρήκε τους ψαράδες, πήρε ανθρώπους δηλαδή του κόπου και του μόχθου, που δεν ήξεραν καλά-καλά και τη γλώσσα του χωριού τους, και τους έκανε πάνσοφους, πολύγλωσσους, προφήτες, θαυματουργούς, πνευματοφόρους. Μέσω της πίστεως. Σωστά. Τους ανέδειξε αποστόλους, σαγηνευτάς, που σαγήνευσαν, αδερφοί μου, όλη την οικουμένη, όλο τον κόσμο, δια του λόγου. Και σήμερα πρέπει ορισμένοι να βγάλουμε πανεπιστήμια για να διδαχθούμε
και να καταλάβουμε. Πήγε μας επιγραμματικά. Έχετε δίκιο. Ναι, η διαθήκη, την οποία την έγραψαν αυτοί οι αγράμματοι, οι αμόρφωτοι Απόστολοι Ψαράδες. Και είναι η πτυχία της ζωής. Εκεί φαίνεται η δύναμη, ναι, η δύναμη του Θεού. Να πω, η όλη εμφάνιση, τελευταίο τελειώνω, η όλη εμφάνιση του Χριστού μας στη γη, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν απλή, σεμνή και ταπεινή, χωρίς δόξες και τιμές. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό και αντιμετώπισε τον Σατανά με τοπικά, με την ταπείνωσή του, τον εξαπέστηνε στα τάρτερα του Άδη. Συμφωνείτε? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ενέμισε δηλαδή ο Σατανάς ότι είχε να κάνει με προφήτη, σαν εκείνους τους προφήτες που συνάντησε κατά το παρελθόν και τους έκανε τόσα κακά. Τελειώνοντας, ήθελα να κλείσω με ένα λόγο του πατέρα Παΐσου, ότι περισσότερο να προσευχόμεθα για το καλό του αδελφού μας παρά για του εαυτού μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μία ακόμα γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Μας γεια ακούτε. Σας. Γεια σας. Σχετικά με το φακέλωμα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Μάλιστα. Ότι και ο αείμνηστος, ο Χριστόδουλος, ο οποίος είχε μαζέψει χιλιάδες υπογραφές. 3,5 εκατομμύρια. Και προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποτρέψει τη λέλαπα του εβραιοσιονισμού, που δυστυχώς αυτοί μας κυβερνάνε και όχι αυτοί που φαίνονται οι καραγκιόζηδες, διότι αυτοί είναι οι τελευταίοι κλητήρες της κυβερνήσεως και μόλις τολμήσει κάποιος να παραβεί τους όρους και τους νόμους της μασονίας, της μαφίας, και της μαφίας, έχει την τύχη του Κολοκοτρώνη, του Καποδίστρια, του Καραμαλή, ο οποίος τόλμησε και έκανε μία σύμβαση με τον Ρώσο τον Πούτιν, καλή του ώρα, να έχει η Ελλάδα πετρέλαιο φτηνό και φυσικό αέριο, και αμέσως τον εξόντωσαν και τον απείλησαν και αυτόν και την οικογένειά του. Και όλα αυτά είναι τα άλλα που λέγονται, που έχει εξαφανιστεί και δεν μιλάει και δεν έκανε τίποτα. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Διότι μάλιστα, για να μιλήσει κανείς από δάφτους, τους υπηρέτες πρέπει να πάρει άδεια από τα αφεντικά. Βέβαια. Ακόμα και οι Αμερικλάνοι νομίζουν ότι είναι πλανητάρχες, αλλά δεν ξέρουν ότι πλανητάρχες είναι τα αφεντικά τους. Να είστε καλά. Και δυστυχώς και αυτός ακόμα ο μαύρος που κυβερνάει την Αφρική, όπως και όλοι οι άλλοι ηγέτες πλην του Κένεντι, εσέρνοντος το άρμα του εβραιοσιονισμού, και όποιος δεν υπακούει πηγαίνει από εκεί που ήρθε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ημιμόνον αν ήταν δυνατόν στη Βουλή να απαγορεύεται η είσοδος των μασόνων. Άλιστα. Από εκεί προέρχονται όλα σωστά, τα κακά στον κόσμο. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν σχέση με τον εβραιοσιονισμό. Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σωστό είναι αυτό. Και επίσης να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Ναι. Μου επιτρέπετε. Έχουμε ένα αντίλετο και κλείνουμε. Πρέπει να τελειώσουμε παρά 10. Πολύ γρήγορα, πείτε μια τελευταία λέξη για να κλείσουμε. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Και την άλλη φορά. Ναι, να είστε καλά, εδώ είμαστε κάθε Τρίτη. Όλα που είπατε είναι σωστά, αλλά δεν βρήκα τον πραγματικό πλανητάρχη. Ο πραγματικός πλανητάρχης είναι ο Θεός. Αυτό να μην το βγάζουμε στο πίσω του μυαλού μας, δεν το έχουμε. Πείτε μας. Υπάρχει ο σιωνισμός, υπάρχουν αυτά. Θα κυβερνήσουν κάποτε και αυτοί για λίγο, αλλά θα φάνε ένα αφήσιμα μετά και θα εξαφανιστούν. Το λέει και ο πατήρ Παΐσιος, αν πάτε στο ίντερνετ και βρείτε πατέρα Παΐσιος, λέει ότι αυτή η διακυβέρνηση που θα έχουν θα είναι προσωρινή, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Πώς το λέει, μέσα στη δαιμονική μπόρα θα έρθει, μετά την δαιμονική μπόρα θα έρθει η διακάδα η θεϊκή. Πίσω από το κοσμικό φρόνημα της σημερινής ελευθερίας κρύβεται η πνευματική σκλαβιά. Το άγχος, τα διέξοδο οδηγούν τον κόσμο σε ψυχική και σωματική καταστροφή. Πίσω λοιπόν από το δίθεν τέλειο σύστημα της κάρτας εξυπηρετήσεως πολιτών κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία. Και μετά αναλύει πώς θα καταστραφούν και αυτοί. Αλλά δεν μας παίρνει τώρα όλο να το Βεβαίως. Διαβάσουμε. Έτσι θα το διαβάσουμε την άλλη φορά. Να διαβάσουμε Βεβαίως. Δύο λέξεις ακόμα. Ναι. Και λέει, πίσω από το δίθεν τέλειο σύστημα κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία. Ο Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιο και στίχο 16 μας λέει, ή να δώσουσι το χάραγμα από τη δεξιά χειρό ή του μετόπου αυτή, το θηρίο αντίχρηστο δηλαδή, ή να μην δίνατε πολύ σε αγορά σε παρά μόνο έχουν το, χάρασμα, το χάριγμα συγγνώμη, και το όνομα του θηρίου και το αριθμό του ονόματο αυτού. Όδε, εδώ δηλαδή, είναι η σοφία. Ο έχων νουν ψηφισά των αριθμών του θηρίου, αριθμό γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμό χ, ξ, σίγμα, τάφ, δηλαδή 666.
Το παράξενο όμως είναι ότι πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, εκτός που δείχνουν τις δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελώματος. Δηλαδή, τι θα γίνει αν φακελωθούμε. Δεν βλέπουν όλο το. Βλέπουν ένα μέρος μόνο του συστήματος. Εδώ πρέπει να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία, να τους τονώσουν την πίστη, να νιώσουν θεϊκή παρηγοριά. Ο Θεός είναι ο νικητής. Ο Χριστός είναι ο νικητής. Το εσφαγμένο αρνείο νικάει. Γιατί φοβόμαστε δηλαδή τόσο πολύ. Πρέπει να αντισταθούμε οπωσδήποτε από την άλλη μεριά, κύριε Φουντουλάκη. Πρέπει να αντισταθούμε, κύριε καθηγητά μου, να μην μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις ενέργειες. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας να ξέρουμε ότι πλανητάρχης είναι ο Θεός. Πείτε μια τελευταία λέξη. Κλείνουμε, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Για να υπενθυμίσουμε στο πεδίο του Άρος 27 Μαρτίου, να το γράψουμε, να το θυμόνται οι αγαπητοί φίλοι, θα το επαναφέρουμε και να πούμε ότι εφόσον υπάρχει ο Πατέρας που μας αγαπάει, εμείς θα θεωρούμε ότι είμαστε τα παιδιά του και η στοργή του είναι ανεξάντλητη σαν το πέλαγος και θα μας στηρίξει οπωσδήποτε στις δύσκολες στιγμές που έρχονται, είτε σε αρρώστιες, είτε σε κακοπάθειες, είτε σε οτιδήποτε. Με την προσευχή και με την όνεση με τον Θεό θα στηριχτούμε και θα βγούμε σε πέρας. Να είστε καλά. Να έχουμε αισιοδοξία στην ψυχή μας. Διότι αυτή η αισιοδοξία είναι το καλύτερο φάρμακο για το σώμα και για την ψυχή μας. Είστε καλά, κύριε Τζαχλή. Ανανεώνουμε, αγαπητοί φίλοι, το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη και να υπενθυμίσουμε ότι αύριο δείτε μια διάλεξη Παπάγου, Σχολή Παπάγου Λευθερίου Βενιζέλου 1 και για τα 5 βιβλία μου. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ασχολούμαι με θέματα φιλοσοφίας και θεολογίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.